Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε στους απερχόμενους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής ότι τα μεγαλύτερα εγκλήματα ενάντια σε αυτή την πατρίδα και τη χώρα έγιναν στο όνομα της πατρίδας. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα ενάντια στο ελληνικό έθνος έγιναν στο όνομα του έθνους. Και η προδοσία της Κύπρου ακόμα έγινε στο όνομα της πατρίδας. Εκπροσωπείτε λοιπόν... την πατριδοκαπηλεία. Αυτή είναι η ιδεολογία σας, που είναι μία από τις πιο τυχοδιωκτικές, που είναι από τις πιο τυχοδιωκτικές ιδεολογίες που υπήρξαν στη χώρα μας. Όπως το γερμανικό έθνος καταστράφηκε από τον γερμανικό φασισμό, όπως το ιταλικό έθνος επλήγει από τον ιταλικό φασισμό, έτσι και η χώρα αυτή κινδυνεύει όχι από την αριστερά, αλλά από τους πατριδοκάπηλους που όπως εσείς. Κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός του ελληνικού κράτους για το 2017 συζητείται σε ένα διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας. Οι αιστείες αστάθειας και έντασης πληθαίνουν και πολλές είναι κοντά μας. Το αποτέλεσμα του δημοσιοψηφίσματος στην Ιταλία, οι εκλογές στις ΗΠΑ, η ψήφος υπέρ του Brexit στη Βρετανία και πλήθος άλλων γεγονότων δείχνουν την ανάγκη ριζικών αλλαγών που αν δεν γίνουν ο κόσμος και η Ευρώπη ειδικότερα οδηγούνται σε συστημικά αδιέξοδα. Κάνουν λάθος όσοι και όσοι αποδίδουν τις εξελίξεις στους δημαγωγούς. Ο δεξιός λαϊκισμός, όπως άλλωστε και η ξενοφοβία και ο ρατσισμός, δεν είναι η αιτία, αλλά είναι το στρεβλό αποτέλεσμα βαθύτερων κοινωνικών αιτιών. Και έχουν αυταπάτες όσοι ειδικά στην Ευρώπη εμένουν στην ίδια πολιτική, εμένουν στο δόγμα business as usual, κλείνοντας τα μάτια στον πόνο που σκορπάει η αυξανόμενη ανισότητα και στην ανασφάλεια που προκαλεί η απουσία ελπίδας και προοπτικής. Και πρώτοι για αυταπάτες, διότι οι εξελίξεις που ζούμε δείχνουν ότι παρά τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν από χώρα σε χώρα, αναδύεται ένα κοινό στοιχείο. Και το κοινό αυτό στοιχείο είναι ότι ο νεοφιλελευθερισμός, τόσο στην άγρια πεινοσετική του μορφή, όσο και στην πιο ήπια του εκδοχή, έχει χάσει παντού προπολού την ελκυστική του δύναμη. Δεν μπορεί να υποσχεθεί πλέον τίποτα εκτός από ανισότητες και ανασφάλεια. Γι' αυτό και διευρύνεται παντού το χάσμα εμπιστοσύνης προς τις κυρίαρχες ελίτ. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις περιφερειακές χώρες του καπιταλισμού, όπως γνωρίζαμε. Συμβαίνει τώρα στα υπεραναπτυγμένα κέντρα του καπιταλισμού. Από το Λονδίνο ως τη Ρώμη, λοιπόν, και από την Ευρώπη ως Ηνωμένες Πολιτείες, διευρύνεται η απόσταση ανάμεσα στους κυριαρχούμενους και τους κυρίαρχους, ανάμεσα στους λαούς και τις ελίτ, ανάμεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους, ανάμεσα στην εργασία και το κεφάλαιο. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν προβληματισμό, στοχασμό και επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων. Στην προκειμένη περίπτωση επιβάλλουν μια εξορρόπηση των προτεραιοτήτων, όπως είναι σε εμάς, παραδείγματος χάρη, η συνεπής εφαρμογή της συμφωνίας, από την οποία εξαρτάται η χρηματοδότηση της χώρας μέχρι να βγούμε στις αγορές, αλλά και η ταυτόχρονη ενίσχυση της συνοχής της κοινωνίας από την άλλη. Διότι και οι κοινωνίες έχουν όρια. Και αν τα όρια των κοινωνιών παραβιάζονται, τότε δημιουργούνται τέρατα και τερατογεννήσεις. Σε αυτή τη λογική υπακούν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν έχουν καμία σχέση με εκλογές ή με προεκλογικούς σχεδιασμούς. Αποτελούν ουσιώδη πλευρά της στρατηγικής κυβέρνησης για μια έξοδο από την κρίση με την κοινωνία όρθια και για ένα τρόπο υλοποίησης της συμφωνίας με τους δανειστές που παρά το πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών που υπάρχει
θέλουμε και προσπαθούμε να υπηρετεί η πολιτική μας ταυτόχρονα τη κοινωνική δικαιοσύνη και τη συνοχή. Και αυτή ακριβώς είναι μια διακριτή διαφορά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αυτή είναι μια ουσιώδης διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός δεν παραβιάζουν καμιά συμφωνία, όπως βιάστηκαν να πούν ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, αξιοποιούν περιθώρια που οι ίδιες οι θυσίες του λαού δημιουργούν. Εκείνο το οποίο κάνει η δική μας κυβέρνηση είναι κάθε ευρώ που μπορεί να εξοικονομηθεί να πάει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Και αυτό είναι το καινούργιο που θέλουμε να εισάγουμε στην πολιτική της χώρας. Η αναστολή της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της προσφυγικής κρίσης, η έκτατη οικονομική ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων, αλλά και άλλα μέτρα που βρίσκονται ήδη σε ισχύ, όπως η πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας, η εφαρμογή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης και άλλα, είναι μέτρα που δεν βοηθούν μόνο τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται στην πιο αδύναμη θέση, είναι μέτρα που βοηθούν ολόκληρη την κοινωνία, διότι συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι συστατικό μέρος της πολιτικής μας και του θετικού σχεδίου που έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό για την έξοδο από την κρίση. Κρίσιμος σταθμός αυτού του σχεδίου, κρίσιμος σταθμός της πορείας προς την ολοκλήρωση του προγράμματος, ούτως ώστε να υπάρξουν δυνατότητες δανεισμού από τις αγορές, είναι ακριβώς η φάση που διανύουμε. Από την έκβαση των διαπραγματεύσεων, από το σύντομο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει όπως έχουν διαβεβαιώσει και αρμόδιοι υπουργοί, και από τα μέτρα, την αλληλογία των μέτρων που θα ακολουθήσουν, την γρήγορη ένταξή μας στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και άλλα, από αυτά θα εξαρτηθεί το αν και πότε και πόσο γρήγορα θα μπούμε σε ένα ξέφωτο, το οποίο δεν θα είναι βέβαιο το οριστικό τέλος της κρίσης, αλλά θα μας επιτρέψει με όρους αυτονομίας, πολιτικής αυτονομίας, να σχεδιάσουμε τη δράση μας στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και των παγκόσμιων θέσεων. Παρακαλώ πολύ, με συγχωρείτε κύριε Αντιπρόεδρε, παρακαλώ πολύ, κάντε λίγο ησυχία, καθίστε. Το σχέδιο αυτό, παρά την διαρκή και διαρκώς διαψευδόμενη καταστροφολογία της Νέας Δημοκρατίας, προχωρά προς την τελική φάση της υλοποίησης του. Και η επιτυχής ολοκλήρωση του σχεδίου μας ακριβώς ακυρώνει κάθε συζήτηση για τέταρτο μνημόνιο, προσθύψη ορισμένων κέντρων εντός και εκτός της χώρας μας, τα οποία πιστεύουν ότι η χώρα αυτή δεν μπορεί να κυβερνηθεί χωρίς μνημόνια, χωρίς τρόικες και χωρίς επιβολή. Τέσσερις παράγοντες, νομίζω, μεταξύ άλλων, καθιστούν την υλοποίηση αυτού του σχεδίου απολύτως εφικτή. Ο πρώτος είναι η υλοποίηση της ίδιας συμφωνίας, η οποία έχει ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Και η δυνατότητα ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, εφόσον γίνουν σεβαστά τα ευρωπαϊκά πλαίσια σε ό,τι αφορά τα εργασιακά θέματα. Δεύτερος ενισχυτικός παράγοντας είναι η εξελίξη στην πραγματική οικονομία. Σπάει ο φαύλος κύκλος της ύφεσης και όσοι μιλούν ακόμα για ύφεση, πολύ απλά θα διαψευστούν. Ο τρίτος παράγοντας είναι η ανακοίνωση των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, που παρόλο αποτελούν μόνο ένα μέρος της συνολικής ρύθμισης, είναι σημαντικά διότι παρέχουν ισχυρή προστασία έναντι του κινδύνου αύξησης των επιτοκίων σε μια φάση που νομίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό αυτή η αύξηση να υπάρξει. Η σύγκριση που γίνεται από ορισμένους με το PSI, την προηγούμενη δηλαδή αναδιάρθρωση του χρέους, είναι άστοχη και παραπλανητική. Διότι εκείνο που έμεινε από το PSI και το δεύτερο μνημόνιο δεν ήταν κάποια ελάφρυνση του χρέους, όπως δείχνουν και οι αριθμοί, αλλά ήταν η χρεοκοπία των τραπεζών, η εξαέρωση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, το βάθημα της ύφεσης και η αύξηση της ανεργίας. Ο τέταρτος υποστηρικτικός παράγοντας είναι ότι στις συνθήκες αυξανόμενης αβεβαιότητας και αστάθειας ο γεωπολιτικός χώρος
ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας μας αυξάνει και η πολιτική μας ακριβώς προσπαθεί να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή θέση και το ρόλο της χώρας μας. Η χώρα λοιπόν διαθέτει σαφές σχέδιο. Το σχέδιο αυτό είναι σε τροχιά υλοποίησης και ολοκλήρωσης. Οι καταστροφολογίες της Νέας Δημοκρατίας για μία ακόμη φορά θα διαψευστούν. Βασική προϋπόθεση όμως για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου μας είναι ο χρόνος. Δεν αρκεί να βγούμε κάποτε στις αγορές, δεν αρκεί να ολοκληρωθεί κάποτε η δεύτερη αξιολόγηση, δεν αρκεί να μπούμε κάποτε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν στην ώρα τους και πάντως πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες στους πρώτους μήνες του 2017 για να μπορέσουμε να βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές πριν λήξει το πρώτο εξάμηνο του 2017, για να μην επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν το 2014. Και πρέπει να θυμίσω εδώ, επειδή άκουσα πολλά για το 2014, ότι εκείνο που έγινε τότε ήταν ότι στήθηκε ένα σχέδιο ενταγμένο εξ αρχής σε μια εκλογική λογική. Το θέμα που αντιμετώπιζε η τότε κυβέρνηση ήταν πώς να αποφύγει την ήττα σε ευρωεκλογές και όταν η ήττα ήρθε πώς να μπορέσει να κάμψει από την ήττα εκείνη. Αυτό ήταν το δίθεν success story του κυρίου Σαμαρά. Γι' αυτό οργανώθηκε μία όπως έκδοση ομολόγου τον Απρίλιο του 2014. Το ομόλογο πράγματι πουλήθηκε, αν και σε υψηλό επιτόκιο. Το αμέσως όμως ομόλογο που επιχειρήθηκε να εκδοθεί το καλοκαίρι του 2014 δεν μπορέσε να πουληθεί, διότι η ευνοϊκή συγκυρία στο μεταξύ είχε αλλάξει. Αναβλήθηκαν και όλες οι επόμενες εκδόσεις που είχαν προγραμματιστεί και η κρίση που ποτέ δεν είχε φύγει επανήλθε δρυμύτερη. Είναι η κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που μάταια επιχειρείται να φορτώσει σε εμάς, κρύβοντας ότι είχε αρχίσει ήδη από τότε η επιδείνωση της κατάστασης. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη σημερινή κυβέρνηση ότι δίθεν δεσμεύει τη χώρα σε μεγάλα πλεονάσματα. Πρόκειται για ένα ακόμα ψέμα. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να απαλλάξει τη χώρα από τα πράγματι ανέφικτα πλεονάσματα για τα οποία είχαν δεσμευτεί οι προηγούμενοι. Με βάση το δεύτερο μνημόνιο, το βασικό σενάριο προέβλεπε πλεόνασμα 4% για την περίοδο 2016-2020 και 4% για την περίοδο 2021 έως 2030. Και σας φαίνονται τώρα πολλά, το 0,5 του 2016, το 1,7 του 2017, το 3,8 που αποτελεί την οροφή, το ταβάνι για τις συζητήσεις που γίνονται. Την ίδια στιγμή βεβαίως το ΔΝΤ προτείνει 1,5% υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ανάλογη ελάφρυνση του χρέους. Το παράδοξο, και πρέπει να το πούμε εδώ, το παράδοξο με τη στάση του Διεθνούς Νομισματικού Τομείου είναι ότι στην περίπτωση που οι δανειστές δεν δεχτούν να προχωρήσουν τώρα σε επαρκή ελάφρυνση του χρέους, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει από εμάς πρόσθετα μέτρα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σαν να είναι υπεύθυνη η Ελλάδα επειδή οι δανειστές δεν μειώνουν το χρέος όπως και εμείς ζητούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν συζητά μέτρα εφόσον αυτά είναι έξω από τη συμφωνία και έξω από την πολιτική εντολή που μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός. Οι όποιες καθυστερήσεις και αντιφάσεις χαρακτηρίζουν τη διαπραγμάτευση στην παρούσα φάση δεν οφείλονται σε καθυστερήσεις της ελληνικής πλευράς ούτε σε άλλα εμπόδια που θέτουμε εμείς, οφείλονται αποκλειστικά σε αποκλίνουσες και αντιφατικές επιδιώξεις ορισμένων από τους δανειστές. Ορισμένες χώρες, παραδείγματος χάρη ευρωπαϊκές, θέλουν οπωσδήποτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα. Αλλά δεν αποδέχονται τους όρους που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέτει προκειμένου να συμμετάσχει. Το Διεθνές Ταμείο πάλι θεωρεί προϋπόθεση, όπως είπα, για την επιτυχία του ελληνικού προγράμματος όχι την περισσότερη λιτότητα, όπως λέει, αλλά την περισσότερη ελάφρυνση του χρέους. Εφόσον όμως, όταν όμως αυτή η δεύτερη απέτηση για
περισσότερη ελάφρυνση του χρέους δεν γίνεται εφικτή, δεν πραγματοποιείται, τότε έρχεται σε αυτό που λέει ότι δεν θέλει. Ότι δηλαδή έρχεται σε μέτρα που οδηγούν σε περισσότερη λιτότητα. Δηλαδή επιχειρεί σε εκείνο που το ίδιο εννοεί αντιλαμβάνοντας ανορθολογισμό να απαντήσει με ένα άλλο ανορθολογισμό. Δυστυχώς όμως οι δύο ανορθολογισμοί δεν οδηγούν σε κάποια λογική εκδοχή. Η διέξοδος ωστόσο υπάρχει και ο χώρος για προωθητικές λύσεις μπορεί να υπάρξει αν η συζήτηση μετατοπιστεί από τα πλεονάσματα στις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους και ειδικότερα στους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και στην κατανομή του πλεονάσματος. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται έχουν μεγάλους βαθμούς αυθαιρεσίας. Ακόμα και το πλεόνασμα 2% ή 1,5%. Ακόμα και αυτό είναι αυθαίρετο, διότι δεν θα μπορέσει ούτε αυτό να επιτευχθεί αν έχουμε ανεμική ανάκαψη ή οικονομία περιέλθει σε ύφεση. Αντίστροφα, υψηλότερα πλεονάσματα μπορεί να αποδειχθούν εφικτά εάν η οικονομία επιτύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάκαμψης. Θα χρειαστώ την ανοχή σας για ένα το πολύ δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Ας συζητήσουμε λοιπόν πώς η ανάπτυξη μπορούμε να πετύχουμε και πώς να την ενισχύσουμε και στη βάση αυτή να δούμε τι πλεονάσματα μπορούμε να πετύχουμε. Αυτό κατά την άποψή μου αποτελεί την πρώτη βάση για να βρεθεί προωθητική διέξοδος από τις αντιφάσεις που παρουσιάζονται σε αυτή την συγκυρία. Η δεύτερη, η δέσμευση για την επίτευξη ενός ορισμένου ύψους πλεονάσματος έχει νόημα μόνο συνοδεύεται από συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν ένα αντίστοιχο επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης. Η δεύτερη βάση για να υπάρξει προωθητική λύση και διέξοδος είναι η διάθεση, όπως έχει προτείνει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος, η διάθεση μέρους του πλεονάσματος που θα συμφωνήσουμε να πετύχουμε για την χρηματοδότηση στοχευμένων και κοινωνικά δίκαιων φοροαπαλλαγών, για τη χρηματοδότηση δράσεων εξωστρέφειας, επενδύσεων και ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους. Αν δηλαδή μέρος του πλεονάσματος επιστρέψει στην κοινωνία και στην οικονομία, αυτό θα αναπαράγει και θα ενδυναμώσει τις περαιτέρω προϋποθέσεις για να συνεχιστεί η αναπτυξιακή διαδικασία. Διαφορετικά θα ανακοπεί. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει σχέδιο, η θετική ολοκλήρωσή του είναι απολύτως εφικτή. Το σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται στις ανάγκες όχι μόνο της Ελλάδας, της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης. Το σχέδιο αυτό υποστηρίζεται από την πορεία της οικονομίας που έπειτα από μια μακροχρόνια και βαθιά ύφεση έχει τις προϋποθέσεις να εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. Ο προϋπολογισμός του 2017 υπηρετεί ακριβώς αυτό το σχέδιο. Διασφαλίζει την επίτευξη των αναγκαίων δημοσιονομικών πλεονασμάτων χωρίς λήψη νέων μέτρων. Διασφαλίζει επίσης την μετάβαση από την ύφεση στην ανάκαμψη και στην απασχόληση και παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ενισχύει το κοινωνικό κράτος και τις επενδύσεις. Σας καλώ να τον υπερψηφίσουμε.